Το Shopping Star ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Oh, φανταστικά! Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Νικάκι μου! Γεια σου Νίνα μου, τι κάνεις? Μαρούσκα! Υπογλώσιο! Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Σήμερα γάση. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Τι βένεση μέσα στο θέμα. Θεωρώ ότι η κριτική της είναι καυστική. Stop. Είναι σκληρή. Μετά, εσύ. Η Γεωργία ήταν εκτός θέματος, εκτός κόνσεπτ, εκτός τόπου και χρόνου και όλης της γης. Τι θα μας δείξει, ακριβώς το ίδιο με την Εμιλία, είναι ακριβώς η ίδια. Τώρα από την Εμιλία δεν το περίμενα. Ήτανε μία απομίμηση. Στο διαγωνισμό αυτόν, οι μαϊμούδες δεν περνάνε. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Επίτιμη καλεσμένη σε Black Tie VIP. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε 28χρονη Ειρήνη. Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές. Δεν είμαι εγώ για αγάπες, ούτε για πάντριες. Έκανε τις αγορές της στο Περιστέρι. Η Ειρήνη Λό είναι μπιμπελό. Δεν κατάφερε να πάει στο κομμωτήριο για μαλλιά και μακιγιάζ. Περπάτησε με στυλ και χάρη στην πασαρέλα και βαθμολογήθηκε με 5,75 στα 10. Την Τρίτη, η 52χρονη Νίνα έκανε τα ψώνια της στη Νέα Ιωνία. Σκόπια, σκόπια, δισκό. Σκόπια, σκόπια, δισκό, πιασκό. Κατάφερε να κάνει όλες τις αγορές της και περπάτησε με άνεση στην πασαρέλα και βαθμολογήθηκε με 5,25 στα 10. Την Τετάρτη, η 26χρονη Εμιλία έκανε τις αγορές της στο Εγάλεο. Μπορείτε να με αφήσετε 5 λεπτά να ηρεμήσω το πνεύμα μου? Φυσικά. Τον καναπέ να τον πάρω μαζί με το φόρεμα μετά ή όχι? Δεν κατάφερε να πάει στο κομμωτήριο και έβαλε τις τελευταίες πινελιές στο βαν. Έτσι δεν έχω παυτεί ούτε στο χωριό μου. Αυτή η μάσκαρα σίγουρα δεν είναι δικιά μου. Και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Χθες Πέμπτη, η 49χρονη Γεωργία ψώνισε στον Πειραιά. Σήμερα είναι η μέρα μου. Ψώνισα τα ρούχα μου. Και θα γίνω η Shopping Star και θα λέτε όλοι αμάν. Δεν κατάφερε να πάει στο κομμωτήριο, αλλά βγήκε με αέρα στην πασαρέλα και βαθμολογήθηκε με 2,75 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Μαρίας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Γεια σας! Έχετε περιέργεια να δείτε μια ντουλάπα Θεσσαλονικιάς? Α, ναι? Περάστε μέσα. Γεια σου, μαράκι μου, Μαρία μου, Μαριό. Όχι και πολύ, είπαμε και χτες. Κλαίω με την Νίνα. Η Μαρία λοιπόν είναι η δεύτερη Σαλονικιά της εβδομάδας και σπουδάζει νομική, ενώ παράλληλα διατηρεί με τον αδελφό της εταιρεία εισαγωγών τουριστικών προϊόντων, παρακαλώ. Έπαιζε 5 χρόνια μπάσκετ, ενώ υπήρξε και μαζορέτα του ΠΑΟΚ. Το πρώτο κομμάτι που θα ήθελα να σας δείξω είναι το πιο θεσσαλονικό κομμάτι. Αυτό είναι κομμάτι ή σου είναι το μισό στο Λευκό Πύργο? Το κλέψανε. Έχει στρας παντού όπως βλέπετε και είναι εκθαμβωτικό. Ου, ultra 90's και γιατί όχι, τίνκα στο πετράδι το μπουστιέ και με τον ντένιμ που φοράς μου αρέσει για βράδυ, με πολύ ωραίο ψηλό πέδιλο και ένα μαύρο σακάκι, τρελαίνομαι. Είναι πάρα πολύ ωραίο για μια εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. Έτσι, ε. Γιατί εμείς ντυνόμαστε έτσι και από το απόγευμα. Καλά, ναι, οι Θεσσαλονικές από το απόγευμα έτσι, μη σου πω και από το πρωί. Κάποια υπερβολή. Τώρα έχετε βάλει γυαλιά, κορίτσια, που το βλέπετε το μπούστο μου. Μοιοπίας. Γι' αυτό χάνουν την όραση όλοι αυτοί που πάνε στα μπουζούκια Θεσσαλονίκη.
Έχετε ενθουσιαστεί με ό,τι σας έχω δείξει. Καλά, βρε Μαρία μου, ένα κομμάτι μας έδειξες. Πες τα. Τώρα θα σας δείξω κάτι πιο εκθαμβωτικό. Αυτό είναι ένα φλωράλ φόρεμα. Oh. Το φοράω συνήθως σε κάτι πιο καλό, γιατί έχει και αυτό το πολύ ελαφρύ και επίσημο ύφασμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το φόρεμα αυτό. Για κάτι επίσημο δεν μου κάνει. Το ύφασμα μου φαίνεται πολύ φτηνό. Γλυκιά. Το φοράω σε βαφτίσεις, ίσως σε κάποια παράσταση που θα πάω, γιατί μου αρέσουν πολύ οι θεατρικές παραστάσεις, ειδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Βάφτιση εννοείς πρωινή μεσημεριανή, γιατί βράδυ δεν φοριέται αυτό το φλωράλ. Είναι πάρα πολύ ανοιξιάτικο, τύπου εξοχικό. Είναι πολύ μπόχο το στυλ και το πατρόν του, οπότε δεν είναι πέρα από πρωί-απόγευμα. Έχει και μια χορευτική έτσι διάθεση, καθώς έχει αυτό τον αέρα το φόρεμα. Ναι. Έτσι ώστε αν πάω σε ένα Latin party να μπορώ να το βάλω με τα ψηλότα πουνά μου και να λιώσω στην πίστα. Η πίστα το ξέρει ή θα λιώσει μετά από σένα. Να σας δείξω λίγο Latin. Όχι, δεν θα ήθελα. Ναι, φυσικά. Ξέρεις, από τότε που έκανα το Dancing with the Stars, έχω πάθει κακό με τους χορούς. Για να δούμε.